Πρώτο μέλημα της πρώτης μου θητείας ήταν να ανακαινήσουμε γρήγορα το σταθμό, γιατί είχε έρθει μια ηλέκτρια από τον Άγγλο που είδε την κατάσταση και δεν είναι καλή. Μας είπε ότι ήταν για προσκλήσιμο σταθμός, αν δεν κάναμε άμεσα ενέργειες. Πραγματοποιήσαμε μια μικρή ανακαίνιση, πιάσαμε τους στόχους, πληρώσαμε πλέον τις προϋποθέσεις και βγάλαμε την άδεια λειτουργίας του 2011. Μετά από αυτό συνεχίσαμε μετά την ανακαίνιση και την αδειοδότηση στη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Τρίπολης επί Δημαρχίας του κ. Σμυρνιώτη ύψους 140.000 ευρώ με την προϋπόθεση αργότερα να βοηθούσε και η Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως και έπραξε και εμένα μεσολάβησε η διαγραφή μου από την παράταξη του κ. Σμυρνιώτη. Και έτσι θεώρησα, έχοντας εξασφαλίσει την άδεια, έχοντας ανακαινήσει το σταθμό και έχοντας υπογράψει την προγραμματική σύμβαση στους 140.000 ευρώ που έδινε αναπνοή ανάσα στο οικονομικό πρόβλημα του σταθμού και επειδή δεν ανήκα πλέον στην παράταξη του κ. Μουνιώτη, θεώρησα πρέπον δέον και ηθικό να παραιτηθώ, παραδίδοντας τον 8ο του 2012 ένα σταθμό με άδεια, ένα σταθμό ανακαινισμένο, λειτουργικό, με τους υπαλλήλους μέσα να δουλεύουν και να έχουν μια ικανοποίηση για το γεγονός ότι δόθηκε μια λύση και με μια προγραμματική σύμβαση προς 140.000 ευρώ η οποία έμελε να πραγματοποιηθεί από την επόμενη διοίκηση. Ο κύριος Κυριακόπουλος, εκτός της πιστοποίησης και της ένταξης στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ, κατάφερε να εξασφαλίσει μια δωρεά από το ίδρυμα Ποδοσάκη προς 5.000 ευρώ που εξόπλισε το σταθμό με κάποια πράγματα που χρειαζόντουσαν και εξασφάλισε και υλικά αναλώσιμα από διάφορες εταιρείες μεσοδωρεών τα οποία βοήθησαν τον σταθμό στη λειτουργία του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε λίγο μετά, δηλαδή ενώ είχαμε αυτά τα καλά σημεία, τα σημάδια και τις ενέργειες από αυτή τη διοίκηση, από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι και τη στιγμή που ανέλαβα εγώ εκ νέου τη διοίκηση του σταθμού, την Προεδρία, δεν κατατέθηκαν εκ μέρους της διοίκησης του κ. Κυριακόπουλου και επί θητείας του κ. Σμυρνιώτη οι απολογισμοί του 2012, ο προϋπολογισμός και απολογισμός του 2013, ο προϋπολογισμός του 2014. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Αυτό όμως είχε καταστρεπτικές συνέπειες για το σταθμό, για την μετέπειτα πορεία του. Βέβαια, εκτός από αυτά, δεν κατατέθηκαν και άλλα τα οποία ίσως να έχουν μικρότερη σημασία. Και αυτά κατατέθηκαν ουσιαστικά μερικές μέρες πριν την παράδοση της διοίκησης του Δήμου εκ μέρους του κ. Σμυρνιώτη στον κ. Παυλή. Μερικές μέρες πριν την παράδοση κατατέθηκαν συνολικά όλα αυτά που σας ανέφερα. Όπως ήταν βέβαια φυσικό, η αποκεντρωμένη διοίκηση τα απέρριψε ως εκπρόθεσμα γιατί δεν μπορείς να καταθέτεις το 2014 τον απολογισμό του 2012 ή τον προϋπολογισμό του 2013. Είναι αστείο. Εμείς τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος εκείνη την περίοδο, είχαμε κάνει αναφορές και είχαμε καλέσει το Δήμο, ο οποίος είναι επόπτης για το Ίδρυμα, εποπτεύουσα αρχή, και είχα ρωτήσει προσωπικά τον κύριο Σμυρνιώτη και είπα γιατί δεν καταθέτεται προϋπολογισμούς και απολογισμούς. Αυτό θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες για το σταθμό. Η απάντηση που έλαβα και υπάρχει στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι αυτά δεν είναι σημαντικά, είναι υπόθεση μίας μέρας, αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα τελικά ήταν και αλλού, ήταν και σε αυτά, διότι εμείς με τη δεύτερη θητεία κληθήκαμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση όταν καταθέσαμε άμεσα έναν απολογισμό του 2014 στη δεύτερη θητεία πλέον. Κληθήκαμε να ορίσουμε ορκωτούς λογιστές, να γίνει ακαθάριση μετά τα 2,5 χρόνια, γιατί δεν δεχόντουσαν κανένα στοιχείο δεδομένων ότι το Ίδρυμα επί 2,5 χρόνια ήταν στον αέρα. Αυτό πράξαμε, ορίσαμε 2 ορκωτούς λογιστές με τη βοήθεια του Δήμου, έλεγξαν χρονοβόρα διαδικασία, καταλήξαμε μερικές μέρες πριν. Φανταστείτε, πήρε 2,5 χρόνια, 2-2,5 χρόνια αυτή τη διαδικασία κόστος του σταθμού και σε χρήμα και σε χρόνο. Καταλήξαμε να έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2017 και πριν λίγες μέρες πήραμε και εγκεκριμένο τον απολογισμό του 2016 και αποτελεί πλέον αυτό βάση πλέον νόμιμη για το σταθμό για να διεκδικήσει επιχορηγήσεις
να μπορεί να συμμετέχει άνετα σε προγράμματα και σε άλλες δράσεις, είτε με το Δήμο είτε με την Περιφέρεια. Πρέπει να αναφέρω ότι αυτό δεν ήταν εγκληματικό εκ μέρους προηγούμενης διοίκησης και εκ μέρους του Δήμου, σαν επιπτεύουσα αρχή, μόνο για την καθυστέρηση την οποία μας μετέφερε εμάς και το πρόβλημα το οποίο κληρονομήσαμε, αλλά το 2013. Μοιράστηκαν 65.000 ευρώ εκ μέρους, 58.000 ευρώ συγγνώμη, εκ μέρους της Περιφέρειας ως προνοιακά επιδόματα και το Ίδρυμα Όπως Νέο Τιονέ έπαιρνε κάθε χρόνο. Το 2013 δεν πήρε τίποτα. Γιατί δεν πήρε τίποτα? Διότι δεν κατέθεσε καν χαρτιά επειδή δεν είχε προπολογισμό καπολογισμό και δεν μπορούσε να μπει σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Πληρώσαμε 13.000 ευρώ πρόστιμα στο ΙΚΑ και ουσιαστικά τι έγινε? Από την τελευταία μέρα της θητείας μου εκτελέστηκε η προγραμματική σύμβαση των 140.000 ευρώ που υπέγραψα εγώ και ο κύριος Μυρνιώτης φεύγοντας πριν λίγο πριν την παρέτησή μου. Αυτή η προγραμματική σύμβαση πραγματοποιήθηκε, πληρώθηκαν χρέη με αυτά τα χρήματα, πληρώθηκαν μισθοί και από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα. Δεν μπήκε άλλη χρηματοδότηση μέσα στο σταθμό που να δώσει λύση και να δώσει συνέχεια. Παρέλαβα λοιπόν στη δεύτερη θητεία σοβαρά προβλήματα, το Ίδρυμα στον αέρα, χρέη, 26 μισθούς απλήρωτους για το προσωπικό και το προσωπικό σε επίσχεση. Κάλεσα το προσωπικό και του εξήγησα ότι αυτά που κάναμε στην πρώτη θητεία θα τα κάνουμε και στη δεύτερη, θα προσπαθήσουμε, θα δώσουμε λύσεις σε προβλήματα. Επέστρεψαν στην εργασία τους οι εργαζόμενες, ξεκινήσαμε, βάλαμε στόχους να επανέλθουμε στην νομιμότητα. Και αυτό πράξαμε. Πήραμε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια πάλι επιχορήγηση από τα κρατικά λαχεία, 15.000 ευρώ. Πήραμε επιχορήγηση γενναία δύο φορές από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πολύ σημαντικά ποσά. Το Ίδρυμα πρέπει να ομολογήσουμε ότι διασώθηκε δύο φορές από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί μη έχοντας προϋπολογισμό και απολογισμό, ο Δήμος δεν ήταν δυνατόν να χρηματοδοτήσει αυτό το Ίδρυμα ή να συνάψει κάποια προγραμματική σύμβαση, γιατί ο Επίτροπος ζητά να είναι αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε προγραμματικής ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος, για να δει επιμέρους του προϋπολογισμού είναι αυτή η προγραμματική που θα κάνουμε. Ξέραμε λοιπόν ότι χωρίς προϋπολογισμό και απολογισμό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα που έχουμε προϋπολογισμό και απολογισμό, έρχεται η σειρά του Δήμου. Έχουμε διαβεβαιώσει από το Δήμο και το πιστεύουμε ότι θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του Ιδρύματος και ότι θα προχωρήσουμε πρόσκοπα. Φτάνει να πω ότι κυρίως εξαιτίας της Περιφέρειας, χάρη στην Περιφέρεια, το Δεκέμβριο, κλείσαμε σαν Ίδρυμα τον απολογισμό μας, έχοντας μηδέν χρέος από προμηθευτές της πόλης, όταν είχαμε τη φήμη του κακοπληρωτή. Έχουμε εκκρεμότητα δύο μηνών από τη δεύτερη θητεία μου προς το προσωπικό και αυτό είναι αποτέλεσμα των επισχέσεων που γινόντουσαν παλαιότερα και κάποιων δικαστικών διαμαχών που είχαμε με τις εργαζόμενες γιατί είχαν προχωρήσει σε κατάσταση κάποιο σταθμό γιατί υπολείπονταν πολύ πίσω σε αυτούς. Και φτάνουμε το 12ο του 2016 να έχουμε μόνο δύο μήνες απλήρωτους, κανένα προμηθευτή απλήρωτο, 0 ευρώ υποχρεώσεις και να έχουμε αποπληρώσει μέσα στο 2015 και το 2016 περί τα 70.000 ευρώ χρέη σε ΙΚΑ, προμηθευτές, παλιούς μισθούς γιατί συνταξιοδοτήθηκαν δύο κυρίες, η καθαρίστρια αποπληρώθηκε πλήρως και περίπου το 50% δόθηκε στη μαγείρισα, αλλά δώσαμε και 70.000 ευρώ υποχρεώσεις παλαιές. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο, το Διοικητικό, που απαρτίζεται από 4 γιατρούς και ένα δημοτικό υπάλληλο, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες και αποδεικνύεται από τον ομολογισμό ότι τα καταφέρνει να φέρει αυτό το σταθμό, το Ίδρυμα, πάλι στις ράγες της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας.